Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από τον ερχομό ενός μωρού. Όλη η οικογένεια το περίμενε με ανυπομονησία. Η γέννηση του νέου μέλους σκορπά χαρά, συγκίνηση και όνειρα. Το δωμάτιο του νοσοκομείου γεμίζει λουλούδια, γλυκά και επισκέπτες. Και μετά από λίγες μέρες, οι νέοι γονείς καλωσορίζουν το μωρό τους στο νέο του σπίτι. Ο επιλόγιος κατάθλιψη χτυπάει μία στις τρεις γυναίκες περίπου και οφείλεται κυρίως, οφείλεται σε πολλά αίτια. Ένα από αυτά είναι και βιολογικό. Η αλλαγή των ορμονών συμβάλλει πάρα πολύ καθοριστικά. Ένα άλλο είναι η μεταβολή του σώματος, οι απότομες μεταβολές του σώματος. Κάθε φορά που έχουμε μία μεταβολή απότομη του σώματος, έχουμε και ψυχολογικό αντίκτυπο. Και το τρίτο είναι καθαρά, σχετίζεται με την ιστορία της γυναίκας, την στιγμή που βρίσκεται, με καθαρά ψυχοκοινωνικά αίτια. Και εκεί, σε κάποιες περιπτώσεις, τη χαρά διαντέχει τη μελαγχολία. Τα γέλια γίνονται νεύρα, το χαμόγελο κλάμα και η προσμονή για το μωρό μια αφόρητη αίσθηση ασφυξίας που οδηγεί τη μητέρα στη σκέψη να βλάψει την ίδια και το παιδί της. Μπορεί να ακούγεται σκληρό, είναι όμως αληθινό και ονομάζεται επιλόχιος κατάθλιψη. Η συμπεριφορά μιας γυναίκας σε επιλόχιο κατάθλιψη δίνει την εικόνα ενός ανθρώπου που θέλει να βλάψει το μωρό του και έχει μετανιώσει που έχει γίνει μητέρα. Πολλές φορές προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο περιβάλλον της που δείχνει να απορεί και να μην καταλαβαίνει πώς γίνεται η σύζυγος, η κόρη ή η νύφη τους να είναι τόσο σκληρή και άκαρδη. Η αλήθεια όμως κρύβεται πίσω από μια καταρακωμένη ψυχολογία. Η καταθλιμμένη γυναίκα δεν μπορεί να επιστρέψει το βλέμμα του μωρού, δεν μπορεί να του δώσει την αναγνώριση, δεν μπορεί να συγχρονιστεί με το αίτημά του που εκείνη τη στιγμή είναι απαραίτητο να γίνει. Το ταΐζει, το πιάνει, το μπορεί να το φροντίζει, αλλά όλα αυτά γίνονται μηχανικά. Δεν έχει ψυχή. Το βλέμμα της είναι κενό. Δεν θέλει να ασχοληθεί με το μωρό, νιώθει μεγάλη θλίψη. Αισθάνεται ενοχές γιατί δεν νιώθει αυτή τη μεγάλη χαρά που όλοι λέμε ότι θα έπρεπε να νιώθει. Δεν έχει δύναμη να σηκωθεί, θέλει να μένει στο κρεβάτι, δεν έχει χαρά. Μπορεί να κλαίει, μπορεί να δεν έχει κέφι. Η επιλόχιος κατάθλιψη χτυπά αδιάκριτα και καμία υποψήφια μητέρα δεν υποψιάζεται ότι θα μπορούσε να είναι δυνητικό της θύμα. Ωστόσο, η επιστήμη έχει αφιερώσει πολλές μελέτες ώστε να μπορέσει να σκιαγραφεί σε ένα πιθανό προφίλ εκείνων που είναι πιο επιρρεπείς. Οι γυναίκες που έχουν επιλόχιο κατάθλιψη συνήθως είναι παιδιά που οι μαμάδες τους είχαν επιλόχιο κατάθλιψη. Είναι μια αλυσίδα που μπορεί να πηγαίνει από γενιά σε γενιά, ιδιαίτερα από μάνα σε κόρη. Μία άλλη περίπτωση είναι οι γυναίκες που έχουν πολλά προβλήματα κοινωνικού χαρακτήρα. Μία άνεργη γυναίκα, μία γυναίκα που έχει πολλά προβλήματα μες στο γάμο της ή άλλα οικονομικά θέματα κλπ. Μία τρίτη περίπτωση είναι οι γυναίκες που δεν έχουν οριμάσει αρκετά ώστε να γίνουν μητέρες. Οι γυναίκες που έχουν πρόβλημα με τη θηλυκότητα επίσης. Και γενικώς με τη γυναικεία ταυτότητα. Και άλλες περιπτώσεις, φυσικά γυναίκες που έχουν μία κλίση ήδη προς την κατάθλιψη, γυναίκες που έχουν πολύ πρόσφατες απώλειες, θανάτους, ασθένειες μέσα στο πολύ κοντινό περιβάλλον τους. Η κατάθλιψη είναι η πιο δύσκολη, θα λέγαμε, ασθένεια για να ζητήσει κάποιος βοήθεια. Θα λέγαμε ότι ο άντρας, ο σύζυγος και γενικότερα το περιβάλλον της γυναίκας, αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να αναγνωρίσουν ότι κάτι γίνεται, κάτι τρέχει και να ζητήσουν βοήθεια. I love you just the way.